Ένωσή μας μετά τη διετή παύση της πανδημίας από το 2019 συμμετείχε ενεργά και φέτος με αρκετή συμμετοχή, ικανοποιητική θα έλεγα, συναδέλφων που πήγαμε στη Θεσσαλονίκη να διαδηλώσουμε για τα μέτρα και τις απαιτήσεις της εργασίας μας. Δεν ικανοποιηθήκαμε. Δεν ικανοποιηθήκαμε γιατί μας ξέχασαν. Ενώ είχαν πει το 2019, είχε πει ο Πρωθυπουργός στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών, τον κύριο Γερακαράκο, ότι δεν θα μας ξεχάσει, μας ξέχασε. Μας ξέχασε και δεν έχουμε μία απάντηση στο θέμα του επικινδύνου. Ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει, έχει συγκροτηθεί μία επιτροπή, ένας φορέας όπου με την ΠΟΑΣΥ και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τις εντολές του κυρίου Θεοδωρικάκου και τις υποσχέσεις ότι θα αναγνωριστεί, είμαστε σε μία φάση η οποία προσπαθούν να φτιάξουν το νομικό πλαίσιο του επικινδύνου. Γιατί δεν είναι απλό ένα επίδομα, είναι κάτι, θέλουμε κάτι καλύτερο. Τώρα όσον αφορά τα άλλα, ζητήσαμε την πληρωμή της υπεροριακής απασχόλησης, γιατί θα καλυτερεύσει και το ωράριό μας. Εάν θέλουν παραπάνω πρέπει να πληρώσουν, και όσοι δεν πληρώνουν δεν μας θέλουν στην υπηρεσία. Δεν αναγνωρίστηκε η προσφορά μας στην πανδημία. Κανένας. Εκτός από ένα SMS και τα χτυπήματα στην πλάτη, δεν είχαμε κάτι άλλο. Ενώ άλλοι φορείς, άλλοι και κλάδοι ανεπληρώθηκαν ή αναγνωρίστηκε τουλάχιστον. Εμείς μόνο ένα SMS και ευχαριστήρια. Δεν απαιτούμε. Απαιτούμε την άμεση ικανοποίηση του επικινδύνου επαγγέλματος. Την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2012, καθότι έχουμε δικαιωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και είναι φωνή βοηθός εν τη ερήμο, δηλαδή δεν ασχολείται κανένας. Πληρωμή των υπεροραίων και ενίσχυση του προσωπικού. Ενίσχυση. Το έγκλημα καλπάζει. Εμείς πάμε με το άλογο και οι εγκληματίες πάνε με τη Φεράρι, ας πούμε. Πρέπει να εκπαιδευτούμε και πρέπει να λείψουμε τις υπηρεσίες μας. Ποιος θα μείνει πίσω να φυλάξει τις πόλεις? Ποιος θα μείνει πίσω να κάνει τις υπηρεσίες? Είναι σοβαρά προβλήματα, βασικά. Πάντα αυτά τα προβλήματα έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Το ότι λύνουν μερικά προβλήματα είναι, εντάξει, θεμητό είναι να λυθούν, αλλά λύνουν 2-3 πραγματάκια, τυράκι στο ψωμάκι μας. Τέλος πάντων, το τελευταίο, κλείνω με το θέμα της ενίσχυσης και του νομού. Και του νομού, γιατί μαθαίνω τώρα με τις έκτακτες μεταθέσεις που θα γίνουν τώρα το Σεπτέμβριο, ότι η επαρχία θα πάρει 0 από ενίσχυση, και είναι άσχημο αυτό, το κρανίδι υπολειτουργεί. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Εμείς έχουμε κάνει έγγραφο και για ενίσχυση και στον Περιφερειάρχη και στους βουλευτές και στον Αρχηγό και στους υπουργούς, όλοι τα ξέρουν και οι βουλευτές είναι όλοι ενήμεροι. Το ότι θα μείνει ο νομός χωρίς αστυνομικούς και ιδιαίτερα μερικές περιοχές, όπως το Κρανίδι, θα μείνουν με 7 άτομα, είναι κάποιος υπεύθυνος. Εμείς πάντως δεν είμαστε. Θέλουμε τουλάχιστον 15 άτομα. Μα ενισχύουμε σε νησιά, ενισχύουμε στην Αθήνα, φεύγουν από εδώ άτομα και πάνε και ενισχύουν εκεί. Στέλνουμε στο Κρανίδι εμείς κόσμο και φεύγουν από το Κρανίδι και πάνε και ενισχύουν την Αθήνα. Ή και άλλες περιοχές που δεν θέλουν να είναι υπηρεσιακά αυτά. Θα φεύγει τώρα κάθε ένα άτομο ή δύο από το Λιγουριό να πηγαίνουν να ενισχύουν το Κρανίδι. Ή από το Άργος να ενισχύουν το Ναύπλιο. Και από το Ναύπλιο, δηλαδή αντίστροφα, προσπαθούμε να κλείσουμε τις τρύπες. Η αναγνώριση της μάχημης πενταετίας που επεκτάθηκε στο υπόλοιπο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, ναι, είναι καλό αυτό. Δεν έχει θεσμοθετηθεί όμως, έτσι, είναι μια εξαγγελία. Να το δούμε με τι κριτήρια, πόσα πρέπει να πληρώσουν οι συνάδελφοι. Και εκεί θα, εφόσον είναι, θα το χειροκροτήσουμε. Πάντα περιμένουμε. Πάντα περιμένουμε και ελπίζουμε.